Δεν ήμουν και πολύ τυχερή μέχρι τώρα. Υπήρξαν αναποδιές στην πορεία. Αλλά φαίνεται ότι όλα σιγά σιγά στρώνουν. Μπράβο. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Τώρα θεωρείς ότι τη χρονιά σου φέτος. Μπορεί όχι φέτος, αλλά ξεκινάει άνοδος. Μπορείς λιοντάρι. Είμαι τοξότης. Το Σάββατο. Το ξέρω. Δεν θυμάμαι τα ζώδια. Δεν τον Αύγουστο. Ξέρω μόνο τα βασικά. Τη κόρη μου, τη γυναίκα μου και τα δικά μου. Να εντάξει, μέχρι εκεί. Είμαι λιοντάρι με παρθένο. Και γι' αυτό είναι και μαύρα με σκοποφάλια δεν είναι. Ναι, ναι. Ειδικά αυτό ο παρθένο λίγο. Αυτό τον είναι μια πίκρα και με τα χιλάκια προ τα κάτω γιατί. Κάτι ξέρω. Κάτι ξέρει. Τι έγινε με τον dancing. Τι έγινε με τον dancing. Δεν ήταν να είσαι. Αυτό δεν ξέρω γιατί έγινε. Πραγματικά δηλαδή. Ακουγόταν όλο το καλοκαίρι ότι εγώ θα είμαι... Και εγώ το άκουσα στο backstage που είναι τώρα ο ναι, Κώστας. Που είναι ο Μαρτάκης. Αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ ουσιαστικά συζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Καθόλου. Άκου τώρα. Ναι. Και γραφόταν στο Ριδόν αυτό το πράγμα τώρα, ότι θα είσαι εκεί και τα λοιπά. Και μάλιστα λέγανε κατηγορητικό τέλεια ιδέα. Mm. Θα είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια και ο Κώστας είναι εννοείται. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ναι, όχι, αλλά αποτιμάμε σε έναν τον Κώστα. Sorry και ο Κώστα. Δεν είναι ευγενικό αυτό και τον Κώστα που έχει καθόλου. Τον αγαπάω τον Κώστα, αλλά μου αρέσει πιο πολύ να βλέπει την παγκοσμία. Τι να κάνω. Λογικό. Εντάξει, βλέπει από την άλλη τη δόξα έτσι κι αλλιώ, οπότε όλα καλά. Πάντως έχει μείνει στον κόσμο ακόμα από το dancing. Αυτός ο χορός που είχες κάνει με την Κατερίνα Στικούτη πραγματικά έχει αφήσει εποχή.